Δυστυχώς, οι προβλέψεις από την κλιματική αλλαγή είναι δυσίωνες. Σε σοβαρό κίνδυνο είναι η πανίδα της Κρήτης. Ήδη η επιπτώσεις κλιματικής κρίσης είναι εμφανής τόσο στον πληθυσμό, όσο και στις συνήθειες αυτών των ζώων που πλέον αγωνίζονται και σπαταλούν πολλή ενέργεια για να βρουν το απαραίτητο νερό για να επιβιώσουν. Πουλιά, λαγί, ζουρίδες, σάρκαλοι, κουνάβια, αλλά ακόμα και τα εγωπρόβατα στα ορεινά του νησιού δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν το πολυπόθητο νερό που θα τους εξασφαλίσει την επιβίωση. Πλέον ξέρουμε και από τις παρατηρήσεις πτώσεων και από τις περιπτώσεις περίθαλψης, ανάγκης περίθαλψης, ότι έχουμε και απώλεια ζώων, αλλά και μαζεύουμε ή περιθάλπτουμε πλέον ζώα τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαντλημένα. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες πριν χαθεί ο πλούτος της κριτικής πανίδας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα ζωντανά έχουν πρόβλημα. Εμείς όμως πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο τουλάχιστον σε κάποια σημεία να έχουμε ένα hot spot, με την έννοια να μπορεί να πάει να πιει νερό. Και αν είναι δυνατόν και ακόμα και τροφή να αφήνουμε δίπλα που είναι σημείο που μαζεύονται, και αυτό όχι, γιατί όχι. Ήδη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης ποτίστρων, κυρίως στα λασιθιώτικα και τα σιτιακά βουνά, αλλά και στα αστερούσια, περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας. Κυρίως έχουμε τοποθετήσει ποτίστρες ή τέλος πάντων διατάξεις που μπορούν να μαζέψουν λίγο βρόχινο νερό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Από την πλευρά της, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά στην ανάληψη πρωτοβουλειών προκειμένου να δημιουργηθούν τεχνητές πηγές νερού για τα ζώα. Ήδη έχουμε ενεργοποιηθεί για να κινητοποιήσουμε τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ σε πρώτη φάση, αλλά ενημερώνοντας και τους φορείς που ενδιαφέρονται για την οικολογία μας, να υπάρξει ένα πρόγραμμα προστασίας των πουλιών από τη λειψιδρία. Έχει μεγάλη σημασία, είναι πέρα από αυτά που κάνουμε εμείς και ο πολίτης, ο χρήστης της υπαίθρου, είτε είναι ο γεωργός, είτε είναι εκτινοτρόφος, είτε ένας οποιοσδήποτε φυσιολάτρης, να έχει στο νου του ότι η πανίδα ζορίζεται, να το πούμε έτσι απλά, και αν μπορεί να κάνει κάτι, τοποθετώντας μία μικρή λεκανίτσα με νερό, μία μικρή γούρνα, να κατασκευάσει μία μικρή, όπως και εμείς ας πούμε, κάποιες διατάξεις για να μπορεί να μαζευτεί λίγο βρόχιο νερό, είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Το σημαντικότερο ωστόσο, λένε οι επιστήμονες, είναι η εκπόνηση ενός ολιστικού σχεδίου διαχείρισης του νερού στην Κρήτη, καθώς οι υδατικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και τα όρια τους δοκιμάζονται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και το νησί βουλιάζει από κόσμο. Να σκεφτούμε και να συζητήσουμε τι είδος οικονομικού μοντέλου θέλουμε να εφαρμόσουμε σε αυτό το νησί και αν οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν, είτε κάθε χρόνο τέλος πάντων, είτε με τη σποραδικότητα που υπάρχουν για κάποια φαινόμενα, αν οι πόροι, όπως για παράδειγμα οι υδατικοί πόροι, φτάνουν για να καλύψουμε τις ανάγκες ενός τέτοιου παραγωγικού μοντέλου.